Μούσα μη ένεπε έργα πολυχρήσου Αφροδίτης Κύπριδος, είτε θεής είναι επιγλυκήν ήμερον όρσε, και τε δαμάσα το φύλλα καταθνητών ανθρώπων, ιονούστε διηπετέας και θηρία πάντα, ημένος Ήπειρος πολλά τρέφει, ειδός απόντος. Σύμφωνα με το μύθο της γέννησης της Αφροδίτης, η Κύπριδα θεά γεννήθηκε μέσα από τους αφρούς της θάλασσας στα νυχτά της Κύπρου. Ο δυτικός άνεμος, ο Ζέφυρος, την έσπρωξε προς το νησί όπου την υποδέχτηκαν οι Όρες. Αφού την έλουσαν, την έντισαν με ωραίο πέπλο και τη στόλισαν με χρυσά κοσμήματα, τη συνόδευσαν στον Όλυμπο για να ανταμώσει την ομίγυρη των θεών. Νομίζω μπορούμε να πούμε ότι είναι από την Κύπρο που ξεκίνησε η ιδέα, η αξία της θέας του έρωτος, πολύ πολιτισμένο σε σύγκριση με τις άλλες θρησκείες, και η προέλευση της λατρείας της Αφροδίτης μπορεί να είναι η Κύπρος, ώστε θα είναι η Κύπρος που έκαμε αυτό το δώρο στην Ευρώπη. Στο βιβλίο «Κύπρης, η Αφροδίτη της Κύπρου, αρχαίες πηγές και αρχαιολογικές μαρτυρίες» της Γαλλίδας αρχαιολόγου δόκτωρος Ζακλίν Καραγιώργη, η διάδοση της λατρείας της Κύπριδας θεάς κατά την αρχαιότητα, πρώτα στην Ελλάδα και αργότερα στην υπόλοιπη Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, τεκμηριώνεται μέσα από την αρχαιολογική έρευνα. Οι ρίζες της θεάς Αφροδίτης στο νησί της Κύπρου ανάγονται στην νεολιθική εποχή. Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως από τα σπλάχνα της κυπριακής γης τα πρώτα σύμβολα λατρείας της πρώιμης μορφής της, μιας προϊστορικής θεάς της γονιμότητας, λαξευμένα σε πέτρα από τους πρώτους κατοίκους της. Αργότερα, κατά την τέταρτη χιλιετία, οι κάτοικοι της Κύπρου και κυρίως της περιοχής της Πάφου τη λάτρεψαν ως μια αρχαίγονη θεότητα της γονιμότητας, προστάτηδα της εγκυμοσύνης, του τοκετού και των νηπίων. Από αυτές τις περιοχές, οι αρχαιολόγοι ξέθαψαν αμέτρητα σταυρόσχημα ειδόλια με γυναίκες σε στάση γένας, όπως αυτό που παριστάνεται στα κυπριακά κέρματα του Ευρώ. Κατά τη δεύτερη χιλιετία, οι Κύπροι τη λάτρεψαν ως παντοδύναμη θεά, προστάτηδα της ζωής, του πλούτου της γης, της ευδαιμονίας των ανθρώπων και των βασιλιάδων τους. Ήταν για τους τότε κατοίκους της Κύπρου η μεγάλη θεά. Η Κύπριδα θεά είχε αφομοιώσει επίσης αρκετά από τα χαρακτηριστικά των θεοτήτων της Εγγύης Ανατολής. Γι' αυτό και οι κάτοικοι προτιμούσαν να την παριστάνουν γυμνή, με πλούσια στήθη και τεράστια σκουλαρίκια στα αυτιά. Οι αχαιοί που έφτασαν στο νησί κατά το τέλος της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. υιοθέτησαν τη λατρεία της τοπικής θεάς, εκλεπτύνοντας την εικόνα της. Την παρίσταναν ως μια θεότητα όλο χάρη και κάλλος, ως την επιτομή της θηλυκότητας. Η θεά προήγαγε τη γονιμότητα, εμπνέοντας τον έρωτα και τον πόθο. Περιβόητα όργια, ιερός γάμος και ιερή πορνεία είναι πιθανό να αποτελούσαν μέρος της λατρείας της στην Κύπρο. Υπήρξε προστάτηδα της ευημερίας της φύσης, της τεκνοποιίας, των νηπίων, των ναυτικών, αλλά και των βασιλέων και των βασιλείων τους πάνω στο νησί της Κύπρου. Ήταν ακόμη προστάτηδα της παραγωγής του χαλκού, γι' αυτό η μυθολογία θέλει την Αφροδίτη σύζυγο του ύφεστου, του θεού της μεταλλουργίας. Την πρώτη χιλιετία τη λάτρεψαν σαν τη μοναδική, τη θεά βασίλισσα. Γι' αυτό και την αποκαλούσαν τιμητικά Άνασα. Την ονομάζουν επίσης Αφροδίτη, Παφία, Γολγία ή απλά Κύπρια θεά, υποδηλώνοντας άμεσα τον τόπο καταγωγής της. Από την εποχή ακόμα του Ομήρου, αλλά και αργότερα κατά την κλασική περίοδο, ο μύθος της Αφροδίτης διαδόθηκε από την Κύπρο στην Ελλάδα.
Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, η λατρεία της Αφροδίτης διευρύνθηκε στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Στη συνέχεια, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, μεταφέρθηκε σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εκτός από τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, η λατρεία της Αφροδίτης αυτή την περίοδο επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη. Έτσι βρίσκουμε αγάλματα και μοσαϊκά στη Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στη Βόρειο Αφρική. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, όπου η Κύπρος αποτελούσε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η μεγάλη γιορτή της Αφροδίτης στο Ιερό της Πάφου προσέλκυε προσκυνητές από όλη τη Μεσόγειο και γινόταν αφορμή για ετήσιους εορτασμούς που αποτελούσαν ένα διεθνές πολιτιστικό γεγονός. Ο αυτοκράτορας Τίτος επισκέφθηκε το φημισμένο Ιερό της Πάφου και συμβουλεύθηκε το μαντίο του. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως απόγονους της Αφροδίτης, την οποία μετονόμασαν Σεβένους, αφού, κατά ένα μύθο, από την ένωση της Αφροδίτης με το βοσκό Ανχίση γεννήθηκε ο Ενίας, ιδρυτής της Ρώμης. Έθιμα που έχουν επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας παραπέμπουν στον απόϊχο της λατρείας της Αφροδίτης μέσα από το χριστιανισμό. Διάφορες πτυχές της λατρείας της Θεάς Μητέρας απορροφήθηκαν από τη λατρεία της Παρθένου Μαρίας. Στην Κύπρο συναντούμε την Παναγία ως σκουροτρόφο και γαλακτοτροφούσα, αλλά και ως Παναγία Αφροδίτησα. Παράλληλα, η ανάμνηση του ονόματος της Αφροδίτης εξακολούθησε να πλανιέται στο μυθικό πρόσωπο της Ρήγαινας, εμπνευσμένο και από τις μεσαιωνικές βασίλισσες, συνδεδεμένη με πολλούς μεσαιωνικούς χώρους και παρούσα ακόμη και στις κυπριακές λαϊκές ιστορίες. Κατά την περίοδο της Αναγέννησης, μέσα από τις τέχνες και τα γράμματα, ο μύθος της Αφροδίτης ανάγει τον έρωτα στο μέγιστο πολιτισμικό γεγονός της Δύσης. Την ίδια περίοδο, ο μύθος της Αφροδίτης κατέχει εξέχουσα θέση στη γλυπτική και στις εικαστικές τέχνες. Η Αφροδίτη με τον Άδωνη, τον Άρη και παραστάσεις από το μύθο της γέννησής της ή τον Τροϊκό πόλεμο είναι το αγαπημένο θέμα πολλών Ευρωπαίων εικαστικών. Εκτός από τη γλυπτική και τη ζωγραφική, ο μύθος της Αφροδίτης επηρέασε και άλλες μορφές τέχνης, όπως το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Ο Σέξπιρ, στο επικολυρικό του έργο «Άδωνης και Αφροδίτη», προβάλλει τον πόθο της Αφροδίτης για το θνητό Άδωνη και το θρήνο της για το χαμό του. Διεθνή συνέδρια, περιοδικές εκθέσεις, εκδόσεις και διαλέξεις με θέμα τη θεά Αφροδίτη αποτελούν ένδειξη του συνεχούς ενδιαφέροντος για την πολυδιάστατη μορφή της Κύπριδας θεάς. Η εδραίωση της εκλεπτισμένης μορφής του μύθου της Αφροδίτης ο συμβόλου του έρωτα και της ομορφιάς είναι χωρίς αμφιβολία το καλύτερο δώρο που η Κύπρος, ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, πρόσφερε στην Ευρώπη. Και νομίζω είναι η μετάδοση μιας θεάς του έρωτα που ήρθαν από την Ανατολή, πέρασαν από την Κύπρο, διαμορφώθηκε στην Κύπρο, από τους Κυπρέους και από τους Ελληνές, μεταφέρθηκε στον δυτικό κόσμο και έγινε μία από τις πιο πολιτισμένες αξίες του δυτικού πολιτισμού.